Διαβάσαμε σε ένα άρθρο «Η μνημονιακή πολιτική οδηγεί την Κύπρο στον όλεθρο». Το έγραψε ο Φίλτατος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Ανδρέας ο Θεοφάνους. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μαύρο. Εξηγήστε μας αυτό που υποστηρίζετε στην αρθρογραφία σας, ότι η μνημονιακή πολιτική οδηγεί την Κύπρο στον όλεθρο, και το εξηγείτε σήμερα Μεγάλη Τρίτη, που εκτάκτως συνεδριάζει και η Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήδη αυτό το οποίο λέω συμβαίνει, κύριε Μαύρο. Μπορούμε να δούμε το τι συμβαίνει με την, θα έλεγα, διάλυση του τραπεζικού συστήματος μετά τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο, και ταυτόχρονα τον τεράστιο δημοσιονομικό κρίμνο που μας ρίχνει αυτή η πολιτική. Αλλά να πάω λίγο πιο πίσω και να επεξηγήσω. Από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο ακόμα, όταν συζητείτο το μνημόνιο και όταν οι πληροφορίες έφθαναν ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή στάση των αξιωματούχων της Τρόικα έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο προβληματισμός ο οποίος ανέπτυξα ήταν πού ήταν οι κόκκινες γραμμές ενός μνημονίου το οποίο θα ήταν σκληρό μεν, αλλά υποφερτό και θα οδηγούσε σε μια διέξοδο στην πορεία του χρόνου. Και μεθοδολογικά σημείωσα ότι μπορούμε να δεχθούμε αρκετά, αλλά όταν περάσουν κάποιες κόκκινες γραμμές εξορισμού θα πρέπει να σκεφτούμε μια εναλλακτική προσέγγιση. Και αυτή η εναλλακτική προσέγγιση την οποία κατέθεσα από τότε ήταν η προσωρινή έξοδος από την Ευρωζώνη, όχι ως αποτέλεσμα είτε θυμού είτε επιθυμίας λόγω αυτής της σκληρής στάσης της Τρόικας, αλλά λόγω της διαπίστωσης ότι συνέχιση της πορείας μας στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και ένα πολύ σκληρό μνημόνιο θα οδηγούσε την Κύπρο από την ύφεση στην πολύ βαθιά κρίση. Και ο αγγλικός όρος είναι το depression. Κάτι ανάλογο που αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 30. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές, κύριε Μαύρο, έχουν ξεπεραστεί προπολού και πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν διανοήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Eurogroup, θα αποτολμούσε αυτό το οποίο έγινε τον Μάρτιο. Ότι θα έκανε μια τέτοια επίθεση ληστρική, εγκληματική, εναντίον του, όχι μόνο των πολιτών, όχι μόνο των αποταμιεύσεων των πολιτών και των ξένων καταθετών και επενδυτών, αλλά ενός ολόκληρου τραπεζικού συστήματος. Θυμηθείτε ότι αυτό που ονομάζετε εσείς επίθεση, αυτό που ονόμασε και ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης, που το υπέστη και το και συνθηκολόγησε μαζί του ως πειραματόζω, χρησιμοποιούν τους Κύπρους ως πειραματόζω, υπήρξε, έχει χιτλερική προϊστορία, ήταν ο νόμος που ψήφισε το 30, που επέβαλε το 38 το ναζιστικό καθεστώς για να ληστέψει τα μέρος των καταθέσεων των Εβραίων στην Γερμανία. Ναι. Αυτό ενδεχομένως, όπως έχει λεχθεί το θέμα του πειραματόζου, να ήταν ένα πείραμα για να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές εάν επιχειρηθεί ανάλογη πολιτική στις άλλες χώρες του Νότου που αντιμετωπίζουν προβλήματα και τραπεζικά και προβλήματα χρέους. Ούτως ή άλλως, η ουσία είναι ότι υπάρχουν δύο τεράστιοι λόγοι, στην Κύπρο είναι περισσότεροι, όπου αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Πρώτον είναι το γεγονός ότι δεν λειτουργά σήμερα το τραπεζικό σύστημα. Και να επεξηγήσω τι εννοώ. Το 1974, κύριε Μαύρο, όταν ένας συμπατριώτης μας, απογοητευμένος μετά την εισβολή, ήθελε να φύγει από την πατρίδα και να αναζητήσει την μοίρα του σε άλλη χώρα, μπορούσε να πωλήσει, αν θέλετε, μέρος της περιουσίας του και κάποιοι συμπατριώτες του να σπάσουν γραμμάτια ή στις συνεργατικές ή στις τράπεζες και να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο τεμάχιο ή σπίτι ή διαμέρισμα ή το καθεξής. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε από εμάς βρει μια ευκαιρία, είτε υπομορφή οικοπαίδου, είτε σπιτιού, είτε διαμερίσματος ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να σπάσουμε ένα γραμμάτιο για να το αγοράσουμε. Λοιπόν, με αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει στην οικονομία ανάκαμψη, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός. Μας υπενθυμίζετε ότι η οικονομική κατάσταση στην οποία έφερε την πατρίδα η πολιτική, η πουζιασμένη πολιτική της κυβέρνησης Χριστόφια, τη συνεργία και ή εν πάση περιπτώσει χωρίς την αποτελεσματική αντίδραση, αντίσταση της εν πολλές αμαρτίες Βουλής, η οικονομική κατάσταση στην οποία μας έφεραν είναι χειρότερη από ό,τι
ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής του 1974. Αυτό είναι γεγονός, από οικονομικής σκοπιάς ναι. Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, άρα βλέπουμε ένα χρηματοπιστωτικό τομέα εξαθρωμένο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το δεύτερο είναι από δημοσιονομικής σκοπιάς. Υπάρχει αυτή η αρχιτεκτονική που επιμένει σε ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς. Και θα έλεγα ότι αυτή ως πολιτική είναι σωστή, αλλά ταυτόχρονα όταν η οικονομική θεωρία μας λέει ότι όταν υπάρχουν κρίσεις, κάτι πολύ περισσότερο από ύφεση, ενδείκνυται η κυβέρνηση να ακολουθεί μια πολιτική, αν θέλετε, ελλειμμάτων και να χρησιμοποιείται η οικονομική πολιτική ως μοχλός για ανακοπή της κατηφορικής πορείας και ανάκαμψης. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται. Η Τρόικα έρχεται και μας λέει, κοιτάξτε, πρέπει να έχετε περισσότερες αποκοπές στους μισθούς σας και ψηλότερες φορολογίες. Άρα εκεί που είναι η οικονομία διαλυμένη, η κοινωνία διαλυμένη, έρχεται αυτή η πολιτική να πάρει ακόμα περισσότερη αγοριστική δύναμη από την οικονομία και να την οδηγήσει σε εξαθλίωση. Υπογραμμίζω ότι η ιδιώνυση αυτή της κατάστασης οδηγεί σε ψηλότερα δημόσια χρέη και ταυτόχρονα σε ψηλότερα ιδιωτικά χρέη και ως εκ τούτου συντριβή μικροεπιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συνεπώς, κάτω από αυτά τα δεδομένα αποτελεί στρατηγικό μονόδρομο η απόφαση για προσωρινή έξοδο από την Ευρωζώνη. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αυτή την εισήγηση διατυπώσατε, διατυπώνετε. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιος είναι ο αντίλογος σας, ποιο είναι το σχόλιο σας απέναντι στο κρισιμότερο δίλημα που τίθεται και σήμερα στην Βουλή. Είτε θα υπογράψουμε την δανειακή σύμβαση, θα υποταχθούμε στο μνημόνιο της Τρόικας για να εισπράξουμε τα 10 δισεκατομμύρια για να σωθούμε, ή αλλιώς διαλυόμαστε. Δεν έχει μπακύραν από κανένα. Κοιτάξτε κύριε Μαύρο, αν εξαρτόταν από μένα, δεν θα είχαμε τέτοιο δίλημα. Και τι εννοώ. Από τον Μάρτιο, όταν είχε συμβεί αυτή η κατάσταση και δεν κατάφερε η κυβέρνηση να αποσοβήσει αυτή την κατάσταση, έπρεπε από τότε να είχε σκεφτεί την ενεργοποίηση ενός εναλλακτικού σενάριου και με την συνεργασία, αν θέλετε, του Eurogroup να φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε αυτά τα διλήμματα. Είπατε μια κρίσιμη φράση, έπρεπε να σκεφτούν εναλλακτικό σενάριο, και σας ρωτάμε ευθέως, εσείς που παρακολουθείτε χρόνια την οικονομική πολιτική, κύριε Θεοφάνους, και έχετε και την επιστημοσύνη που είναι αναγκαία για να τα κρίνετε από τη δική σας την πλευρά, να έχουν εναλλακτικό σχέδιο. Εμείς δεν ρωτάμε αν είχαν ποτέ εναλλακτικό σχέδιο, αν είχαν οποιοδήποτε σχέδιο. Όχι, πιστεύω πως όχι, κύριε. Δηλαδή κάποτε λένε δεν έχουν σχέδιο Β, μα είχαν ποτέ σχέδιο Α ή οποιοδήποτε. Δυστυχώς η διαπίστωση σας είναι σωστή, διότι αυτά τα οποία... Μα τα παρακολουθείτε, βγαίνουν και κατέθεσαν ήδη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο φίλτατος Χρήστος Πατσαλίδης. Κατέθεσε ο Χαρίλαος Σταυράκης επί 3,5 χρόνια πρώτος Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Χριστόφια Τραπεζίτης του λόγου του. Κατέθεσε ο κύριος Καζαμίας επίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα για δεύτερος επί λίγων Υπουργός Οικονομικών του κυρίου Χριστόφια. Εσείς καταλάβατε ότι σχεδίασαν ή ήξεραν ή κατάλαβαν περί τίνος επρόκειτο? Κοιτάξτε να σας πω, αν θέλετε πάμε λίγο πιο πίσω, πιστεύω ότι δεν έγινε ποτέ κατανοητό τα τελευταία χρόνια τι συνεπαγόταν η συμμετοχή σε μια οικονομική και νομισματική ένωση όπου η ισχυρότερη χώρα ακολουθούσε μια πολύ σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό δεν έγινε ποτέ κατανοητό. Έτσι είχαμε όχι μόνο την απουσία επαρκούς εποπτικού ελέγχου από τις τράπεζες, στον τραπεζικό τομέα, αλλά υπήρχαν, ενώ η οικονομία ήταν σχεδόν σε ύφεση, κάλπαζε, αν θέλετε, και το κρατικό μισθολόγιο, και η επέκταση, τα ελλείμματα ήταν πολύ μεγάλα. Εκείνο όμως που δεν ήταν ποτέ λίγο, ήταν σε έξαρση πάντα, ήταν οι επιχειρήσεις εξαπάτησης του λαού, για να υπενθυμίσουμε. Ο ίδιος ο κύριος Χαρίλαος Σταυράκης ομολογεί, παραδέχεται στο βιβλίο του, την εξαπάτηση του εκλογικού σώματος στις εκλογές του Μαΐου του 2011, στις βουλευτικές εκλογές.
αν θυμάστε, με εκείνα τα που γράφει στο βιβλίο του ότι έκανε την παράσταση προς το Θεαθήνε με τους Καταρινούς και με την επιστολή του προς τους Φιτς να αποσιωπήσουν την έκθεσή τους για την Κύπρο προκειμένου να μην χάσει το ΑΚΕΛ τις εκλογές. Αυτοί που θα ψηφίζουν σήμερα στην Βουλή βουλευτές του ΑΚΕΛ εξελέγησαν με την ομολογημένη εξαπάτηση την οποία λέει στο βιβλίο του ο κύριος Σταυράκης. Και αυτό το λέμε ως δείγμα όχι μόνο για αυτούς και για τους υπόλοιπους. Κοιτάξτε κύριε Μαύρο, δυστυχώς, και αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεστε εμένα να σας το πω, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι μόνο μια τεράστια οικονομική κρίση. Υπάρχει και μια τεράστια πολιτική κρίση. Διότι από λανθασμένες επιλογές ή... Μα γι' αυτό ακριβώς σας λέμε. Ή ως αποτέλεσμα επειδή ακριβώς είπατε προηγουμένως ότι δεν εξέτασαν εναλλακτικά σενάρια. Δεν είχαν ούτε σχέδια Α ούτε σχέδια Β. Ναι, αλλά... Και οι εισηγήσεις που κάνετε κι εσείς τώρα μπορεί να αποφασίσουν η πλειοψηφία των ακροατών. Καλά τα λέει ο Ανδρέας ο Θεοφάνος. Καλά σίγουρο άνθρωπος, γιατί δεν τους τα έλεγε και προηγουμένως. Όχι, έγκαιρα. Τους τα έλεγα και επέμενα. Μάλιστα. Και κατ' επανάληψη, όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Και θα σας πει, διότι το θεωρώ ηθική μου υποχρέωση, κύριε Μαύρο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Και να περάσει σήμερα το μνημόνιο δεν είναι το τέλος του δρόμου. Και θεωρώ ότι η κρίση θα εμβαθυνθεί. Και απαιτείται αποφασιστικότητα να κατανοήσουμε ότι είναι εφικτό να βγούμε από την κρίση με μια εναλλακτική προσέγγιση, να ζητήσουμε εμείς ήδη τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Eurogroup για προσωρινή έξοδο από την Ευρωζώνη, καθότι σήμερα ούτως ή άλλως συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη ως κατηγορίας 4. Θα σας πω γιατί κατηγορίας 4 και όχι δεύτερης κατηγορίας. Δεύτερη κατηγορία θα ήταν εάν υπήρχαν μόνο οι περιορισμοί συναλλάγματος όσον αφορά τις συναλλαγές με το εξωτερικό. Σήμερα υπάρχουν πολύ σοβαρές στρεβλώσεις, πολύ σοβαροί περιορισμοί και σε σχέση με συναλλαγές του εσωτερικού. Γι' αυτό μιλώ για τέταρτης κατηγορίας, που είναι πολύ χειρότερη επιλογή από ότι αν υπάρχει ένα εθνικό νόμισμα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε να είμαστε αποφασιστικοί, να σκεφτούμε πέρα από την συμβατική φιλοσοφία και μακριά και να σταματήσουμε να εκφοβίζουμε τον κόσμο τι θα συμβεί με το Α ή με το Β. Ήδη ο κόσμος υφίσταται και γεύεται τους πικρούς καρπούς της απρονοησίας του συστήματος και της φιλοσοφίας της Τρόικα. Άρα, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την εναλλακτική πορεία και σύντομα να τροχιοδρομήσουμε αυτή την αλλαγή. Και θα γίνει με τρόπο που θα είναι δυνατόν να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και από αυτού έχω ολοκληρώσει, είμαι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μελέτη στην οποία θα καταθέσω τις επόμενες μέρες, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε για την έξοδο μας από την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Θεοφάνου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαύρο. Καλή σας μέρα.